Βεβαίως, αν έπαιρνα τις μετρητής κάποιες τοποθετήσεις βουλευτών με πολλά παπλώματα και διπλώματα, τότε δεν θα έπρεπε να λάβω το λόγο. Αλλά εγώ θα το τολμήσω να λάβω το λόγο και για τα ζητήματα της παιδείας. Η νέα αναμόρφωση, η οποία φέρνει το σχέδιο Γαβρόγλου, όπως έχει ονομαστεί, αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Δεν φέρνει καμία απολύτως τομή. Και αποτελεί συνέχεια γιατί ο οδηγός συγγραφής του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, βασικό κριτήριο αλλά και κόκκινη γραμμή των συγχωνεύσεων που προωθούνται για την ανώτατη εκπαίδευση, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συμμόρφωση και της σημερινής κυβέρνησης με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ για τα ζητήματα της παιδείας. Έτσι λοιπόν αυτοί οι στόχοι μπορούν να κωδικοποιηθούν σε τρεις μεγάλες ενότητες. Πρώτον, η προσαρμογή της παιδείας στις ανάγκες των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα της ανώτατης εκπαίδευσης. Έτσι λοιπόν, με το σημερινό νομοσχέδιο και τα προηγούμενα που είχαμε για άλλες συγχωνεύσεις, προχωράτε στη δημιουργία τμήματων σε προγράμματα σπουδών με βάση τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομήλων και των σχεδιασμών κάθε περιφέρειας για την καπιταλιστική ανάπτυξη. Υποτάσσεται ακόμη περισσότερο την έρευνα, αλλά και διαμορφώνει και δημιουργείται ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα μόνο και μόνο στόχο στο πώς θα υπηρετηθούν οι ανάγκες θωράκισης της ανταγωνιστικότητας και της καπιταλιστικής κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομήλων. Δεύτερον, προσαρμογή της ανώτατης εκπαίδευσης με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, δηλαδή του εργασιακού μεσαίωνα που και εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις διαμορφώσατε στην ελληνική αγορά εργασίας με βάση κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναπαραγωγή ενός πολύ φτηνού και αναλώσιμου εργατικού υπαλληλικού δυναμικού. Έτσι λοιπόν έχουμε υποβάθμιση των πτυχίων, πτυχία πολλαπλών ταχυτήτων, αποσύνδεση του πτυχίου από τα επαγγελματικά δικαιώματα, πτυχία τα οποία θα προέρχονται μέσα από αποσπασματικές πιστωτικές μονάδες, πτυχία δηλαδή μιας χρήσης, ακριβώς για αναλώσιμους πτυχιούχους εργαζόμενους, χωρίς γνώση του επιστημονικού αντικειμένου, γνώση που σημαίνει κριτική προσέγγιση, γνώση που σημαίνει αμφισβήτηση και παραγωγή νέας γνώσης. Αλλά αυτό όμως είναι δυστυχώς μια επαναστατική διαδικασία για σας. Γιατί ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν και αμφισβητούν είναι επικίνδυνοι για το σύστημά σας, το εκμεταλλευτικό σύστημα το οποίο θέλει τον νέο άνθρωπο εγκλωβισμένο, παγιδευμένο και υποταγμένο στα γρανιάζια των καπιταλιστικών επιχειρήσεων, σκλάβο δηλαδή μισθωτό. Και τρίτη μεγάλη ενότητα είναι η μείωση του κόστους, όπως το ονομάζεται, για την παιδεία, της χρηματοδότησης. Έτσι λοιπόν καταφεύγεται όλο και περαιτέρω εμπορευματοποίηση της παιδείας. Από την πρωτοβάθμια, από το νηπιαγωγείο ακόμη και τον παιδικό σταθμό μέχρι τα πανεπιστήμια. Βάζετε δίδαχτρα όχι μόνο στις μεταπτυχιακές σπουδές αλλά και στις προπτυχιακές. Υποβαθμίζεται ακόμη περισσότερο και συρρυκνώνεται ακόμη περισσότερο τη φοιτητική μέρημνα, διαμορφώνοντας ακόμη μεγαλύτερα ταξικά εμπόδια στην πρόσβαση και στην αποπεράτωση των σπουδών των φοιτητών από τα λαϊκά στρώματα. Και εδώ η φοιτητική μέρημνα είναι 38 παράδειγμα. Πανεπιστήμιο Πάτρας, 15 χρόνια μετά τους σεισμούς και λειτουργούν μόνο τα μισά δωμάτια. Και είσαστε 5 χρόνια στην κυβέρνηση. Ιδιωτικοποιείτε και εμπορευματοποιείτε τη σύντηση, τη φύλαξη, διαμορφώνοντας ακόμη μεγαλύτερα εμπόδια στην πρόσβαση στη φοιτητική μέρημνα στους φοιτητές. Και για να έρθουμε στα πιο συγκεκριμένα, για τις εξελίξεις και τις συγχωρίες που κάνετε στη Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Έπειτα από διάφορα πιθανά και απίθανα σενάρια, τα οποία δεν είναι καμία από τους αποδείχθηκε αποσπασματική επιστημονική βάση, καταλήξατε σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο οδηγεί στην ίδρυση 3 νέων σχολών και 14 νέων τμήματων στο Πανεπιστήμιο Πάτρας. Το ΔΤΗ, το μισό πηγαίνει στο Πανεπιστήμιο Πάτρας και το άλλο μισό πηγαίνει στις σχολές τεχνολογικής εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Δηλαδή θα υπάρχουν σχολές με έδρα που θα βρίσκονται στην Πάτρα
και η έδρα τους είναι στην Τρίπολη. Όταν στην Πάτρα υπάρχει άλλο πανεπιστήμιο. Ποια λογική? Τι συνένωση είναι αυτή? Ποιος το σκέφτηκε? Ποιο μυαλό με τόσο μεγάλη επιστημονική βαθύτητα προχώρησε αυτή του είδους τη σκέψη και τη συλλογισμού? Συγχωνεύεται το τμήμα κοινωνικής εργασίας με το τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης. Εδώ η επιστήμη πραγματικά σηκώνει ψηλά τα χέρια. Αυτές είναι λοιπόν συγχωνεύσεις τερατουργήματα, όπως τις ονόμασε και η συγγητής μας, συγχωνεύσεις Φραγκενστάιν. Και βεβαίως δεν πρόκειται για αναβάθμιση του ΤΕΗ, όπως λέτε ψιθυριστά στους φοιτητές των ΤΕΗ, για να τους αποσπάσετε τη στήριξή τους. Και ατρανό παράδειγμα και απόδειξη γι' αυτό αποτελεί το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Ελλάδας. Της Δυτικής Αττικής, συγγνώμη. Τεράστιες ελλείψεις καθηγητών, απλήρωτοι διδάσκοντες, ακόμη και διδάσκοντες που προλαμβάνονται ένα μήνα πριν τις εξετάσεις. Για να μην βάλουμε τα υπόλοιπα εμπόδια, έλλειψη εργαστηρίων, υλικοτεχνικής υποδομής, που είναι ανύπαρκτα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Και επιπλέον δεν εξισώνονται τα πτυχία τους και οι απόφοιτοι με τα πτυχία των πανεπιστημίων. Αντίθετα, διατηρείται και επεκτείνεται η κατηγοριοποίηση των πτυχίων, ο διαχωρισμός των ενεργών και μη ενεργών φοιτητών, ποιοι θα έχουν πτυχίο πανεπιστημίου και ποιο πτυχίο ΤΕΗ. Έτσι λοιπόν κατηγοριοποιείται ακόμη περισσότερο τους φοιτητές. Παράλληλα, από την άλλη μεριά ισχυρίζεστε και λέτε στους φοιτητές των πανεπιστημίων ότι κοιτάξτε, μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να αλλάξουν τίποτα στα τμήματα του πανεπιστημίου, για να τους καθησυχάσετε. Όμως αυτές οι τεράστιες συγχωνεύσεις χωρίς αρχή, μέση και τέλος θα συμπαρασύρουν όλα τα τμήματα, γιατί θα υποβαθμίσουν ακόμη περισσότερο τις ήδη υποδομές οι οποίες βρίσκονται σε οριακή κατάσταση. Έτσι λοιπόν θα δυσκολέψουν τις σπουδές τους για όλους ανεξάρτητα και θα δώσουν νέο ισχυρό χτύπημα στα μορφωτικά δικαιώματα και στην επαγγελματική προοπτική όλων των φοιτητών. Έτσι λοιπόν, καταργούνται και συγχωνεύονται τμήματα αφήνοντας τους φοιτητές στον αέρα, δημιουργούνται επιπλέον κατηγορίες πτυχίων και αποφύτων ενισχύοντας τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους φοιτητές που οδηγεί στην υποβάθμιση των δικαιωμάτων όλων. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο το ΚΚΕ είναι ενάντιο σε αυτά τα σχέδια, γιατί αυτές οι συγχωνεύσεις και αναδιαρθρώσεις στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ θα έχουν δραματικές και οδυνηρές συνέπειες. Πανεπιστήμια και σχολές, αλλά και τμήματα διαφορετικών ταχυτήτων, διάσπαση του επιστημονικού αντικειμένου, ευάθυνση της ιδιωτικο-οικονομικής λειτουργίας ως επιχειρήσεις στα πανεπιστήμια, ένταση της υποχρηματοδότησης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και το ΚΚΕ θα καταθέσει ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής του νομοσχεδίου, αλλά και το άρθρο 100 που μετατρέπει το δίκαιο σε ένα εξεταστικό κέντρο. Και από αυτή την άποψη καθορίζουμε συγκεκριμένους στόχους πάλης για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες με κρατική χρηματοδότηση, άμεσα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ενιαία προγράμματα σπουδών ανεπιστημονικό αντικείμενο, πτυχίο που να είναι η μοναδική προϋπόθεση για την πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμα, άμεση κατάργηση των διδάκτρων, αναβαθμισμένα σύγχρονα συγγράμματα που να ανταποκρίνονται στις σπουδές πανεπιστημιακού επίπεδου, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για έρευνα και εκπαίδευση στο ύψος των σύγχρονων αναγκών, δωρεάν σύντηση, στέγαση, μετακίνηση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους φοιτητές και κατάργηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας για τα ιδρύματα.